Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε από τα εκπαιδευτήρια Οπλάτων για να εξηγήσει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς το Διεθνές Εκπαιδευτικό Σύστημα των Πρώτων Χρόνων του International Baccalaureate. Το πρόγραμμα των Πρώτων Χρόνων είναι ένα από τα 3 εκπαιδευτικά προγράμματα που δημιούργησε ο οργανισμός του International Baccalaureate. Ο IBO ιδρύθηκε το 1968 στην Ελβετία από εκπαιδευτικούς διαφόρων χωρών που είχαν σαν όραμα την πνευματική, ψυχολογική και σωματική προετοιμασία των παιδιών για να ζήσουν, να σπουδάσουν και να εργαστούν σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Σήμερα συνεργάζεται με 3.291 σχολεία σε 141 χώρες και προσφέρει σε 1 εκατομμύριο μαθητές τα προγράμματα των πρώτων Primary Years Program και μεσαίων χρόνων Middle Years Program, καθώς και το IB Diploma, το αναγνωρισμένο δίπλωμα εισαγωγής σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Το PYP αφορά στις τάξεις από τον παιδικό σταθμό έως και την 5η Δημοτικού. Στο κέντρο του προγράμματος των πρώτων χρόνων βρίσκεται ο μαθητής που προσεγγίζει τη γνώση με διάθεση για έρευνα. Ο μαθητής περιστοιχίζεται από όλα όσα πρέπει να κατακτήσει κατά τη διάρκεια της μαθητείας του. Έννοιες, δεξιότητες, συμπεριφορά και δράση. Η γνώση αναπτύσσεται μέσα από τους 6 διαθεματικούς άξονες δράσης: ποιοι είμαστε, πώς εκφραζόμαστε, πού βρισκόμαστε στο χώρο και στο χρόνο, πώς οργανωνόμαστε, πώς λειτουργεί ο κόσμος, μοιραζόμαστε τον πλανήτη, οι οποίοι παρέχουν στους μαθητές το πλαίσιο για την αναζήτηση και την έρευνα. Με βάση τον διαθεματικό άξονα ποιοι είμαστε, οι μαθητές ερευνούν θέματα όπως ο θεσμός της οικογένειας, η υγιεινή διατροφή και η φροντίδα του σώματος, η φιλία και τα συναισθήματα. Κάτω από τον άξονα αυτό, οι μαθητές ερευνούν τη φύση του εαυτού τους και των πεποιθήσεών τους, ενώ ανακαλύπτουν την κουλτούρα στην οποία ανήκουν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Κάτω από τον διαθεματικό άξονα που βρισκόμαστε στο χώρο και στο χρόνο, οι μαθητές ερευνούν θέματα όπως η μετανάστευση, οι πόλεις του κόσμου και το σχολείο άλλοτε και τώρα, εδώ και αλλού, εξερευνούν την ιστορία και τη γεωγραφία σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, ανακαλύπτοντας την προσφορά ατόμων και πολιτισμών στον κόσμο. Στον άξονα πώς εκφραζόμαστε, οι μαθητές με τις διερευνητικές τους εργασίες εμβαθύνουν στην έκφραση των συναισθημάτων μέσα από τη γλώσσα και την τέχνη. Στον άξονα πώς λειτουργεί ο κόσμος, εντάσσονται οι ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται με το φυσικό και υλικό κόσμο, καθώς και οι εργασίες της εξερεύνησης του κόσμου, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στον άξονα πώς οργανωνόμαστε, οι μαθητές ερευνούν τα συστήματα οργάνωσης της κοινωνίας, ξεκινώντας από την οργάνωση της τάξης και του σχολείου στις μικρές ηλικίες και φτάνοντας στα συστήματα οργάνωσης των κρατών στην 5η Δημοτικού. Τέλος, ερευνώντας τον άξονα «Μοιραζόμαστε τον πλανήτη», οι μαθητές ευαισθητοποιούνται πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος και στη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο μαθητής, μέσα από την ενασχόλησή του με το PYP, αλλά και όλα τα προγράμματα του IB, αποκτά σταδιακά όλες τις συμπεριφορές από το προφίλ του μαθητή IB και γίνεται ερευνητής, σκεπτόμενος, επικοινωνιακός, τολμηρός, λάτρης της γνώσης, ισορροπημένος, ανοιχτόμυαλος, ενώ αποκτά μεταγνωστική σκέψη, έχει ενσυναίσθηση και αρχές. Τα 5 βασικά στοιχεία του PYP είναι η γνώση, που αφορά στο σημαντικό περιεχόμενο που θέλουμε να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν οι μαθητές, αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία και τη γνώση τους. Οι έννοιες, δηλαδή οι σημαντικές ιδέες που αξίζει να διερευνηθούν, οι δεξιότητες που πρέπει να επιδεικνύουν οι μαθητές PYP, οι συμπεριφορές και η δράση. Η δράση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο PYP, καθώς σαν αποτέλεσμα της έρευνάς τους, οι μαθητές καλούνται να αναλάβουν σημαντική δράση, προσφέροντας στη σχολική αλλά και στην ευρύτερη κοινότητά τους. Οι μαθητές, δουλεύοντας ατομικά και ομαδοσυνεργατικά, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να εκφράζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα, ενώ παράλληλα να ακούν προσεκτικά και να σέβονται τις απόψεις των άλλων. Κάθε μαθητής έχει τον ατομικό του φάκελο αξιολόγησης, portfolio, στον οποίο εντάσσονται οι εργασίες που δείχνουν την εξέλιξη και την πορεία του μαθητή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μέσα από τη διεθνή διάσταση της μάθησης που προσφέρει το πρόγραμμα του International Baccalaureate, οι μαθητές γνωρίζουν την κουλτούρα, την ιστορία και τις παραδόσεις στη χώρα τους, ενώ παράλληλα ερευνούν τον πολιτισμό των άλλων λαών, ανακαλύπτοντας ομοιότητες και διαφορές, μαθαίνοντας να σέβονται τη διαφορετικότητα. Στον τελευταίο χρόνο του PYP, δηλαδή στην 5η Δημοτικού, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν σε ομάδες τη μεγάλη έκθεση των πρώτων χρόνων, PYP Exhibition. Η μεγάλη έκθεση είναι έρευνα σε βάθος που κάνουν οι μαθητές σε ομάδες πάνω σε ένα πρόβλημα με πραγματικό ενδιαφέρον, προτείνοντας στο τέλος μία λύση. Ερευνώντας για τη μεγάλη έκθεση, οι μαθητές καλούνται να δείξουν ανεξαρτησία και υπευθυνότητα απέναντι στη μάθησή τους, διαλέγοντας οι ίδιοι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν και θέτοντας τις κεντρικές ερωτήσεις που θα καθοδηγήσουν την έρευνά τους.
Η έρευνα για τη μεγάλη έκθεση διαρκεί 5 με 6 μήνες, ενώ οι μαθητές της ομάδες τους καθοδηγούνται από το σύμβουλό τους. Τέλος, οι ομάδες καθορίζουν μια ημέρα παρουσίασης της μεγάλης έκθεσης, όπου ολόκληρη η σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, καλούνται να παρευρεθούν στη μεγάλη έκθεση και να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας που έχουν συντάξει μαθητές της 5ης Δημοτικού, συμμετέχοντας και εκείνοι στη γιορτή της γνώσης και της δημιουργίας. Η μεγάλη έκθεση προετοιμάζει τους μαθητές του PYP για την έρευνα που θα συντάξουν σε ατομικό επίπεδο πλέον στο MYP, το Personal Project. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα των πρώτων χρόνων, Primary Years Program, ο μαθητής της 5ης Δημοτικού κατέχει πλέον όλα τα εφόδια και τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος των μεσαίων χρόνων, MYP Middle Years Program, έχοντας ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Στα εκπαιδευτήρια οπλάτων, το πρόγραμμα των πρώτων χρόνων βασίζεται στην ύλη του Υπουργείου Παιδείας και τα βιβλία του οργανισμού, την διδάσκει όμως μέσω της οπτικής των 6 διαθεματικών ενωτήτων, μέσω της διαδικασίας της έρευνας, της δράσης, της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και των νέων τεχνολογιών, με απότερο στόχο να γίνουν οι μαθητές φιλομαθείς, οργανωτικοί, επικοινωνιακοί, ισορροπημένοι, σκεπτόμενοι, ερευνητές, στοχαστικοί, τολμηροί, ανοιχτόμυαλοι, με συνέστηση, με μεταγνωστική σκέψη, με αρχές. Να μάθουν να σκέπτονται πρωτότυπα και διαφορετικά. Να γίνουν αυριανοί πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου.